Τι θα έλεγες αν σου πω ότι το σύμπαν δεν δημιουργήθηκε ποτέ, αλλά οργανώθηκε μόνο του, δίχως την ανάγκη κάποιου δημιουργού. Τα μαθηματικά, η γεωμετρία, η ενέργεια, όλα πηγάζουν από τους δικούς τους νόμους. Το 0 και το 1 ίσως να είναι οι κώδικες της δημιουργίας, το κενό και η όθηση. Μα το αληθινό μυστικό κρύβεται στους αριθμούς 3, 6 και 9. Ο Τέσλα έλεγε, όποιος κατανοήσει αυτούς τους αριθμούς, θα κατανοήσει το σύμπαν. Γιατί? Το 3 είναι το πρώτο σταθερό σχήμα, θεμέλιο κάθε δομής. Το 6 συμβολίζει την αρμονία και το DNA της ενέργειας σε κίνηση. Το 9 είναι το άπειρο, το τέλος ενός κύκλου, η γέφυρα ανάμεσα στις διαστάσεις. Ο Νίκολα Τέσλα είπε, «Αν θέλετε να κατανοήσετε τα μυστικά του σύμπαντος, σκεφτείτε με όρους ενέργειας, συχνότητας και δόνησης». Και τι είναι η ενέργεια, η συχνότητα και η δόνηση, αν όχι το 0 και το 1, σε κίνηση, κενό και όθηση, πληροφορία και δημιουργία. Το σύμπαν δεν εξεράγει, αλλά ταλαντώθηκε, δεν δημιουργήθηκε, μα γέννησε τα πάντα από το ίδιο του το είναι. Το φως δεν ήρθε από το πουθενά, προέκυψε από τη δόνηση και από εκεί υφάνθηκαν τα ιερά γεωμετρικά σχήματα, η τριάδα, οι σπήρες, οι πυραμίδες, τα εξάγωνα, ίδια στα άτομα και στους γαλαξίες. Και πού βρίσκεται η συνείδηση? Αν το σύμπαν εξελίσσεται από μόνο του, σημαίνει ότι γίνεται συνειδητό του εαυτού του. Εκεί έρχεσαι εσύ. Είσαι πλασμένος από τους ίδιους νόμους, οπότε δεν είσαι τυχαίος. Εσύ είσαι το σύμπαν που αναγνωρίζει τον εαυτό του μέσα από εσένα. Γι' αυτό δεν αναρωτιόμαστε αν το σύμπαν έχει συνείδηση. Το ερώτημα είναι, πόσο συνειδητοποιείς ότι είσαι μέρος του σύμπαντος?